Αυτοί οι βρωμεροί αξιωματούχοι, αν δεν τους πληρώσεις, βρίσκουν λόγους να σε παγιδεύσουν. Ποτέ δεν πληρώνουν τα γεύματά τους και μας φέσωσαν 40 με 50.000 γιουάν. Το έλεγα από πριν να μην ανοίξουμε το εστιατόριο. Με το KKK δεν γίνεται να έχεις επιχείρηση. Και πού μας οδήγησε αυτό? Αν δεν μας πληρώνετε, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Δεν μπορεί το κόμμα να νοιαστεί για εμάς μια φορά. Την τελευταία φορά μας βάλατε πρόστιμο 5.000 και τώρα 18.000. Σκασμός! Πληρώστε ή αλλιώς κλείστε το μαγαζί! Έτσι υπηρετείτε το λαό! Για να ζεις καλά ούτε λόγος. Θα φάμε τη μισή μας ζωή για να ξεχρεώσουμε τα 100.000 γιουάν που πήραμε για το εστιατόριο. Σας έλεγα να πιστέψετε στον Θεό, αλλά επιμένατε να κάνετε αυτό. Μην γη, να πάμε στο εξωτερικό. Το ρητό λέει, για να είσαι αξιοπρεπή στα μάτια του κόσμου, πρέπει να υπομένεις μόνος. Δεν μπορείς να κάνεις καλά τη δουλειά σου. Όταν μαζέψουμε χρήματα, θα σταθούμε στα πόδια μας και θα γίνουμε αφεντικά. Και όλη αυτή η πίκρα θα γίνει γλύκα. Οι άνθρωποι μοχθούν και σκοτώνονται στη δουλειά για τα πλούτη και τη φήμη. Και τελικά, τι κέρδισα? Ο Σατανάς χρησιμοποιεί αυτές τις κοινωνικές τάσεις για να δελεάζει λίγο-λίγο τους ανθρώπους και να τους παρασέρνει σε μια φωλιά δαιμόνων, ώστε όταν πέσουν στην παγίδα των κοινωνικών τάσεων να υποστηρίζουν εν αγνία τους τα χρήματα και τις υλικές επιθυμίες. Χωρίς πίστη στον Θεό ή ανάγνωση των λόγων του Θεού, κανείς δεν θα έβλεπε τα πράγματα καθαρά. Ο παντοδύναμος Θεός λέει, μόνο όταν κάποιος αποδεχθεί την κυριαρχία του Δημιουργού, υποταχθεί στις συνορχιστρώσεις και τις διευθετήσεις του και αναζητήσει την πραγματική ανθρώπινη ζωή, θα απελευθερωθεί σταδιακά από όλη τη συντριπτική θλίψη και το μαρτύριο και θα απαλλαγεί από όλη την κενότητα της ζωής. Κατανοώ πλέον ότι το χρήμα δεν είναι το κυριότερο στη ζωή του ανθρώπου. Ναι. Η ικανότητα να πιστεύει κανείς στον Θεό, να αποκτήσει την αλήθεια και να σωθεί από τον Θεό είναι το κυριότερο.